Να πούμε ότι και στα δημόσια νοσοκομεία, το είπαμε και χθες, έχουν καταργηθεί οι κλίνες που είναι αυστηρά για COVID. Πια τώρα, εντάξει, όταν πας ένας ασθενής με COVID σε δημόσιο νοσοκομείο, πηγαίνει σε ένα δωμάτιο που είναι, φαντάζομαι, και άλλοι ασθενείς με COVID, αλλά δεν υπάρχει αυτό το αυστηρό πρωτόκολλο όπου υπήρχε νωρίτερα. Άρα, φαντάζομαι, κάποιοι οι οποίοι νοσηλεύονται με κάποια αναπνευστικά προβλήματα που είναι παρενέργειες του COVID, μπορεί, φαντάζομαι, αν έχουν τη δυνατότητα, να νοσηλευτούν και σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, και γι' αυτό το επέλεξε ο Διονύσης Σαββόπουλος, γιατί άφησε και αιχμή για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ο Γρηγόρης Πετράκος. Από την άλλη, νομίζω, ρε παιδί μου, ότι, Γρηγόρη, όταν έχουμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, σπουδαίο δημιουργό, τώρα δεν είναι η ώρα να κάνουμε μικροπολιτική, ακόμα και δίκιο να έχει σε μερικά πράγματα. Γιατί, να σου πω κάτι, για να στο δώσω αυτό. Βγαίνει τώρα ο ΕΟΦ σήμερα, χθες, και λέει ότι τα εμβόλια πιθανόν και να ελέγχονται για θανάτους ή για παρενέργειες. Αλήθεια είναι. 21 θάνατοι και 1.600 αναφορές για παρενέργειες. Βέβαια, έχουν γίνει πάνω από 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Έτσι, οπότε, σε όλα τα εμβόλια υπάρχει, προσέξτε τι γίνεται. Σε όλα τα εμβόλια υπάρχει ένα ποσοστό παρενεργειών. Σε όλα τα χάπια και στην ασπιρίνη και στον τεπονάκι. Σε όλα τα φάρμακα. Τώρα τι έγινε, επειδή ήταν μαζικός ο εμβολιασμός, προφανώς ήταν μαζικές σε ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό και οι παρενέργειες υπήρχαν. Προφανώς υπήρχαν παρενέργειες. Δεν είπε κανείς ότι δεν θα υπάρχει στο εμβόλιο παρενέργεια. Το λένε, υπάρχει ένα ποσοστό, τώρα είναι μεγαλύτερο, μικρότερο, θα το ερευνήσουν και θα μας πούνε. Αυτό τι σημαίνει όμως, ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε την άποψή του και την είχε από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να τον χτυπήσεις πάνω σε αυτό που του συνέβη? Ναι, γιατί τάσο ο Διονύσης Σαββόπουλος πολύ πολύ νωρίτερα, νομίζω το 2021, είχε κάνει μία ανάρτηση που είχε ταχθεί αναφαντών υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Δεν ξέρω την έχουμε την ανάρτηση αυτή, κυρία Ζορκάδη. Για βάλτε την, να τη δούμε. Πιστεύω ότι ένας υποχρεωτικός εμβολιασμός θα βόλευε και τους δύσπιστους. Θα τους ανακούφιζε, επειδή θα τους απάλασε από το βάρος της δικής τους ευθύνης. Έτσι, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να είναι ακόμη και αρνητές, εμβολιασμένοι όντες, όχι πάντως με τη δική τους θέληση. Μερικές φορές πρέπει να βοηθούμε τους άλλους να σώσουν κάπως τα προσχήματα. Και δύο στίχοι από τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Στον γιατρό σας στην παιδεία, χαίρεστε λαοί. Των θνητών παρηγορία, οι ασκληπείοι. Μάλιστα. Και έτσι κάμφθηκε το επαναστατικό του πνεύμα με αυτή την ανάρτηση. Αυτό το ερώτημα θα ήθελα να το κάνω στον κύριο Πετράκο. Επίσης, θα ποινικοποιήσουμε το ιδιωτικό θεραπευτήριο, τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Όποιος έχει τη δυνατότητα και θέλει να πάει, μην πάμε σε αυτή τη λογική. Α, ο γιος του τάδε υπουργού, ο γιος του πρωθυπουργού σπουδάζει στο εξωτερικό, δεν είναι στα ελληνικά πανεπιστήμια. Όπου θέλει πάει ο καθένας. Επί χρόνια σχολιόμασταν ότι ο γιος του Παπαρίγα πηγαίνει σε ιδιωτικό σχολείο. Σωστά. Όπου θέλει θα σπουδάσει το παιδί του καθενός, σε όποιο νοσοκομείο θέλει και έχει την οικονομική δυνατότητα, θα πάει ο ασθενής. Δεν κατάλαβα πώς ποινικοποιείται αυτό δηλαδή. Αν εγώ πάω στο κρατικό της νίκης, α πούμε, το σπίτι μου είναι καλά, αλλά αν πάω στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, α, ο πλούσιος, ο δημοσιογράφος πάει στο νοσοκομείο. Εδώ είναι λίγο κομπή. Σε τέτοιου είδους ζητήματα, ευαίσθητα ιατρικά, καλό θα είναι να είμαστε και πολύ προσεκτικοί. Γιατί από ό,τι βλέπω στο βιογραφικό του κυρίου Πετράκου δεν είναι ιατρός. Είναι λίγο κωμικό αυτό. Μπορεί, παιδιά, ακόμη και ο γιατρός, ο θεράπων ιατρός του κυρίου Σαββόπουλου να είναι σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο και να πρέπει να πάει. Να το παρακολουθεί. Αυτό θέλω να τονίσω. Ότι, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, επειδή μίλησα λίγο χθες αργά το απόγευμα με την κυρία Άννα, τη σύζυγο του κυρίου Σαββόπουλου, μου είπε ότι η αναστάτωση αυτή που προκλήθηκε τελικά ήταν σημαντικότερη από το όποιο πρόβλημα μπορεί να παρουσίασε. Αφενός, μεν λόγω του σχετικά προχωρημένου της ηλικίας του και κάποιων υποκείμενων νοσημάτων, ήταν επιτακτική η ανάγκη να νοσηλευτεί. Όχι ότι ο κορονοϊός ο ίδιος αυτός ήταν αυτός που τον έστειλε σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο. Σωστά κάνεις και το διευκρινίσεις. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Συνεχίζει η εκπομπή μας. Έχουμε πολλά θέματα και μετά.